καλέσαμε όλους, βουλευτές, δημάρχους, προέδρους επιμελητηρίων, τους κυριότερους φορείς, για να αναγκαστούν να πάρουν θέση. Γιατί μας τα λένε μισά. Λίγο φοβούνται την Αθήνα και την δύναμη της κεντρικής εξουσίας και δεν μιλούν ξεκάθαρα. Ήρθε ο καιρός πλέον να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Θέλουν ζωή στην περιφερειακή τηλεόραση. Θέλουν την περιφερειακή τηλεόραση που δεν τους νοιάζει μονάχα το έγκλημα στην Πότσαρη, αλλά και ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης, το φεστιβάλ Ολύμπου και όλα τα καλά ή κακά δρόμενα που συμβαίνουν για την ενημέρωση των τηλεθεατών μας. Ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι χωρίς τα περιφερειακά κανάλια, χωρίς εμάς. Οι τηλεθεατές το έχουν καταλάβει. Δεν θα έχουν αυτήν την ενημέρωση που μόλις. Οι τηλεθεατές νομίζω το έχουν καταλάβει και ίσως τελικά εκείνο είναι και το πρόβλημα, Κώστα. Επειδή οι τηλεθεατές το έχουν καταλάβει και έχουν γυρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πλάτη στα λεγόμενα μεγάλα κανάλια. Εσύ τι αίσθηση έχεις? Ξέρεις τι συμβαίνει. Μπορεί να είμαστε σαν μεμονωμένες μονάδες, πολύ μικρό νούμερο στις θεαματικότητες, σαν μεμονωμένες μονάδες, σε σχέση πάντα με τα μεγάλα κανάλια. Καθόλου μικρό δεν είναι ότι μας βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι από τον τόπο μας. Αλλά αν μας βάλεις όλους μαζί, είμαστε κοντά στο 20%. Αυτό νομίζω ότι τους ενοχλεί. Γιατί οι δικές μας φωνές, επειδή δεν τις έχουν εξαγοράσει, ίσως γιατί δεν θέλουν, ίσως γιατί δεν προσπάθουν, ίσως γιατί δεν εξαγοραζόμαστε, είναι ακόμα πραγματικές. Απ' τη μία τοπική ενημέρωση ξεκάθαρη, σταράτη, που καθόλου δεν απασχολεί τα κεντρικά κανάλια, και απ' την άλλη, επειδή δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε την ατάκα για να βάλουμε θεματικότητα το 20-25%, κάνουμε όλοι συζήτηση ουσίας. Σπάνια θα ακούσει σε μεγάλο κανάλι συζήτηση ουσίας. Και όταν πάνε στην ουσία, πολύ εύστοχα κάποιος πετάει μια βόμβα ερώτηση για να χαλάσει την ουσία και να μην κατανοήσουμε τίποτα. Πόσες φορές και εσείς, έξυπνοι άνθρωποι, όντες κάνουμε τηλεόραση. Αλλά και οι τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τηλεόραση ακόμα. Πόσες φορές κατανόησαν τι λένε στα μεγάλα κανάλια. Παρά μόνο μια τάκα. Βλέπουν 5 ώρες εκπομπή. Πόσες φορές κατανόησαν την ουσία του θέματος και δεν τους έμεινε μόνο η ατάκα. Αυτό που ουσιαστικά είχαν στο μυαλό τους να περάσουν τα κανάλια τα μεγάλα, γιατί κάτι εκπροσωπούν και κάτι θέλουν να κάνουν.